Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών αποκαλύπτουν ότι η Κινέζικη Αμυντική Βιομηχανία έχει γίνει ένα ολοένα και πιο σημαντικό στήριγμα για τη Ρωσία στην πολεμική της προσπάθεια, σύμφωνα με ειδική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έκθεση με τίτλο «Υποστήριξη που παρέχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στη Ρωσία» ανέφερε επίσης ότι το Πεκίνο επιδιώκει διάφορους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης για τη Ρωσία που μετριάζουν τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων και των ελέγχων των εξαγωγών. Οι Υπηρεσίε Πληροφοριών των ΗΠΑ εκτίμησαν επίση ότι η Κίνα έχει γίνει ένα ολοένα και πιο σημαντικό στήριγμα για τη Ρωσία στην πολεμική τη προσπάθεια. Το Πεκίνο παρέχει επίση στη Ρωσία τεχνολογία διπλή χρήση που χρησιμοποιεί ο ρωσικό στρατό για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε μία περίπτωση, η έκθεση ανέφερε ότι από το Μάρτιο η Κίνα είχε αποστείλει ντρόουν αξία 12 εκατομμυρίων δολαρίων και εξαρτήματα για ντρόουν στη Ρωσία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε αποκάλυψαν ότι οι εταιρείε με έδρα την Κίνα προμηθεύουν τη Ρωσία με πλήθο εξοπλισμού που χρειάζεται πολύ ο ρωσικό στρατό στο πεδίο τη μάχη στην Ουκρανία. Αυτό περιλαμβάνει εκατοντάδε χιλιάδε αλεξίσφαιρα γυλαίκα, κράνη, εμπορικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που επιτρέπουν στι επίγειε δυνάμει να εντοπίζουν στόχου με θερμικά οπτικά σκοπευτικά επιτρέποντα στα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη να εξουδετερώνουν στόχου με μεγαλύτερη ακρίβεια τη νύχτα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία του για τον στρατιωτικό άξονα αυτών των χωρών αλλά και για του αυξανόμενου στρατιωτικού δεσμού που οδηγούν σε έναν αντίπαλο δέο για τη Δύση. Η επίσκεψη του Σοϊγού στη Βόρεια Κορέα μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώ εκτιμάται μυστική συμφωνία παροχή πυρομαχικών τη χώρα αυτή στον ρωσικό στρατό, ενώ πιθανόν να έχουμε και Βορειοκορεάτε στα πεδία των μαχών, αν αυτό απαιτηθεί. Το στιγνό καθεστώ τη Βόρεια Κορέα έχει τη δική του αμυντική βιομηχανία, η οποία όμω έχει άμεση σχέση με την Κινέζικη, ενώ Πεκίνο και Μόσχα έχουν τα δικά του σχέδια κατά τη πολιτική των ΗΠΑ. Το Ιράν θα παραλάβει ρωσικά αεροσκάφη η SU-35 σύντομα, ενώ οι Ρώσοι έχουν στενού στρατιωτικού δεσμού με την Τεχεράνη, η οποία ήδη κινείται για να αναχαιτήσει του Αζέρου στον Αγκόρνο, εξοπλίζοντά του με Ιρανικό πλεισμό. Δυτικοί αναλυτέ εκτιμούν ότι οι Ρώσοι σε περίπτωση μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ θα ενεργοποιήσουν μέτωπο στην περιοχή του Ειρηνικού, βάζοντα φωτιά στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.